Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, επιστρέφουμε πίσω σε ένα ακόμα επεισόδιο Farmers Life. Όλα πάνε τέλεια, εδώ πέρα έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Εδώ πέρα έτσι. Βέβαια θα δείτε τώρα. Έχω πουλήσει τα γουρούνια, έχω κάνει μόνο αγελάδες. Βέβαια τώρα μου λείπει ένα σταύρος, γιατί όπως είδατε εκεί πέρα πριν το κάρο γεμάτο, καθώς το έβαζα μέσα, παρόλο που ήταν νύχτα, σηκώθηκε ο ταύρος, τρόμαξε και κατά λάθος τον πάτησα. Και τώρα πρέπει να αγοράσουμε άλλον. Να, για το λόγο του αληθές εδώ είναι ο ταύρος μας. Πατημένος, εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχω το μέρος μόνο με αγελάδες. Από ό,τι κατάλαβα, το γάλα, τα μήλα και το μαλλί έχουν τρελά λεφτά. Καλά, και κάτι πτώματα από κότες, δεν είναι τίποτα ανησυχητικό, όλα διορθώνονται. Εντάξει, αυτές πεινάνε πάρα πολύ. Θα τις βγάλουμε. Δεν ξέρω γιατί πεινάνε είναι το θέμα. Ενώ φαΐ έχουνε, πρέπει να το βάλω πιο κοντά. Πρέπει να είναι ελεύθερες. Τέλος πάντων, φαγητό θα δούμε μετά. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες άλλες αλλαγούλες. Αυτό το μέρος εδώ που έβαζα κυπευτικά, το έκλεισα και έβαλα πρόβατα. Και κατά λάθος αγόρασα μια κατσίκα, την έριξα εδώ. Σκέφτομαι να βάλω ακόμα ένα πόστο εδώ πέρα, να πόστο εγώ για πρόβατα. Τα κυπευτικά μου τα έβαλα εδώ έξω. Και λίγο σπόρος που έμεινε, καθάρισα εδώ πέρα το άχυρο. Μου έμειναν και κάποιες μπάλες. Τώρα αυτό εδώ πέρα γίνεται, βλέπετε τι γίνεται εδώ, ένας χαμός. Αλλά δεν μας πειράζει. Τώρα ο σκοπός που κάνω αυτό το βίντεο είναι για να δούμε τα οικόπεδα. Σήμερα λέω να γίνω δήμαρχος στη θέση του δημάρχου. Θα χτίσω ξανά το χωριό σιγά σιγά. Όπως βλέπετε σε αυτό εδώ πέρα, τώρα το πρόσεξα ότι μπορώ να του βάλω καλλιέργειες. Εδώ σε αυτό βάζω μήλα. Και θα παίρνω και εγώ του καλλιτής μου. Τώρα θα φύγω στο δήμαρχο για να πάρω και να χτίσω και άλλα μέρη. Να ομορφύνει το χωριό, να το ξαναχτίσουμε. Permissions. Θέλω να δω στο μεγάλο τώρα. Συγγνώμη, τι θα το κάνουμε εδώ πέρα. Πώς, τι πράγμα είναι αυτό. Ας βάλουμε αρκούδες. Εδώ. Εδώ τι να παράγει. Καλαμπόκι. Δεν μπορώ να πουλήσω και αυτό το δικό μου εδώ πέρα να το δώσω να το καλλιεργούνε. Θέλω να πάω τώρα και από εδώ πλευρά. Εδώ ας μας δώσει βρώμη. Από εδώ μπορούμε να έχουμε ζώα. Wow. Να έχει κατσίκες. Τι να βάλουμε εδώ. Να βάλουμε άλογα. Και μπορούμε να κάνουμε διάφορα έτσι, έχει πάρα πολλά. Από εδώ μεριά
Δεν γίνεται, αυτά μπορώ να τα καλλιεργήσω εγώ. Μάλιστα. Χάρηκα, νόμιζα θα τα έκανα όλα μέχρι το κάτω. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε λεφτά τώρα, θα το χτίσουμε όλο το χωριό και θα πάμε να τα δούμε. Εδώ ας βάλουμε αγελάδες. Να δούμε. Εδώ δεν μπορούμε άλλα, έτσι. Όχι, ό,τι πάρουμε τώρα είναι για δική μας εκμετάλλευση. Μακάρι να μου έδινε τώρα κι άλλα εδώ πέρα να μπορούσα να αγοράσω. Και να φτιάχνα φάρμες. Και μείναμε και με 55 χιλιάρικα άδικα ανησύχησα. Με σένα δήμαρχε θα τα πούμε. Θα του κάνω και ένα short με όσους είχαν κλέψει κουτιά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο τι φτιάχτηκε γύρω μας. Αυτό το είχα βάλει σε προηγούμενο επεισόδιο. Αυτό σήμερα μπήκε. Σαν να δίνουμε ζωή στο χωριό. Πέφτουν και τα FPS εντωμεταξύ εδώ πέρα αρκετά. Ελπίζω αυτό να το διορθώσουμε. Ωραία, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα άλλαξα λίγο τα γραφικά μου. Τα χαμήλωσα. Παίζω με τα βίας. Τώρα ανεβαίνω στα 40 FPS. Πριν είχα πέσει στα 5. Γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Αλλά βλέπετε, έχει χτιστεί το χωριό ξανά. Μετά τον πόλεμο. Βέβαια κατοίκους δεν βλέπω. Ποιος τα δουλεύει αυτά. Μακάρι να αλλάξει αυτό στην πορεία. Πάμε να δούμε και την άλλη πλευρά. Είπαμε έγινα δήμαρχος στη θέση του δημάρχου τώρα εδώ πέρα. Εκεί ευθεία φαίνεται και η δική μας η φάρμα.
Για να δούμε αυτό μέχρι που πηγαίνει. Α, μέχρι απέναντί μου. Αυτές οι μπάλες τώρα εδώ πέρα μου ρίχνουν ξανά τα FPS αρκετά. Και αφού κάναμε μια βόλτα, θα προχωρήσουμε λίγο το χρόνο μπροστά, να δούμε εάν με την κομπίνα μπορούμε να αλωνίσουμε και τα κυπευτικά μας. Και αυτήν εδώ τη στιγμή, παιδιά, έχει περάσει η ώρα. Και ώρα να δοκιμάσουμε αν μπορούμε να αλωνίσουμε με την κομπίνα τα φυτά. Τουλάχιστον έτσι μας έλεγε. Τουλάχιστον το χορτάρι το κάνει. Για να δούμε τα κυπευτικά. Λοιπόν, επειδή έχω κάνει εγώ την πρόβα μου και την πάτησα, τον καπνό και το καλαμπόκι μπορεί πολύ εύκολα να τα αλωνίσει και θα σας τα έχει όλα μαζεμένα. Τώρα τα υπόλοιπα απλά θα τα καταστρέψει. Δεν θα τα βγάλει στο τσουβάλι. Τώρα βλέπετε εδώ να εμφανίζονται ξαφνικά τα καπνά, γιατί έχω ρίξει αρκετά τα γραφικά. Δηλαδή τα FPS πήγανε περίπατο. Τώρα με δυσκολεύεται εδώ, γιατί έχω καλές καλλιέργειες. Εγώ θέλω να κόψω μόνο το καπνό και το καλαμπόκι. Και όλο το καπνό που μαζέψαμε είναι αυτό. Πάμε να μαζέψουμε και το καλαμπόκι.
Θα τα χαλάσουμε και λίγα από τα άλλα τα επιθετικά, δεν μας πειράζει, εντάξει, λεφτά υπάρχουν. Αλλά θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Με την κοπή του καλαμποκιού. Τελείωσε το χαλαμπόκι. Ευτυχώς τώρα που τα πατάμε δεν χαλάνε. Άρα τώρα που τα κατέβουμε, τσουπ. Ορίστε, αυτό το καλαμπόκι μαζέψαμε. Νοικοκυρεμένα πράγματα. Τώρα δεν θα κάτσω να βγάλω και το υπόλοιπο εδώ πέρα που τα αφαιρείσα αυτό. Πιστεύω είναι περιττό. Τα έχουμε ξανακάνει σε προηγούμενα επεισόδια. Μπορείτε να τα δείτε. Υπάρχει το αντίστοιχο playlist. Τώρα, θα τα ξαναπούμε σε Farmers Life. Εάν και όποτε βγει κάτι καινούριο. Αν και, πριν κλείσω, υπάρχει και το Father's Farmer Life. Είναι το ιστορία με τον Κασμίρ. Με τους γονείς του βασικά του Κασμίρ, έτσι, που είναι μέσα στον πόλεμο. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι σε early access. Μπορεί κάποια στιγμή να το δούμε ή σίγουρα θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί πλήρως το game. Λοιπόν, σας χαιρετώ, τα λέμε σε επόμενο βίντεο live. Μέχρι τότε, να είστε καλά, γεια σας.